Πάμε τώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Ευαγγέλου στην παράταξη Αρτινών, συνεργασία με επικεφαλής τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Αρτέων Χρήστο Τσιρογιάννη. Κύριε Ευαγγέλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε κάθε Αρτινό πολίτη. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο στούντιο. Είναι η πρώτη φορά και ίσως να υπάρχει κάποιο άγχος. Θέλω να ευχηθώ στον κάθε ένα ξεχωριστά χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη για τις μέρες που περάσαμε. Και αφού μας είπατε τις ευχές σας, να περάσουμε τώρα και στη σύσταση τη δική σας στον κόσμο. Κατεβαίνετε ως υποψήφιος και ζητάτε την ψήφο των Αρτινών πολιτών. Ποιος είστε, με τι επαγγέλλεστε, με τι ασχολείστε? Η καταγωγή μου είναι από τα Ρόκα, που ανήκει, όπως θα γνωρίζουν και οι περισσότεροι, στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης. Άλλωστε και εκεί τιμώντας και τη γενέτειρα, γι' αυτό έθεσα την υποψηφιότητά μου στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, αν και διαμένω τα τελευταία χρόνια στην Άρτα. Κατάγομαι λοιπόν από το χωριό αυτό. Έχω δύο αδέρφια. Ο αδερφός μου είναι προϊστάμενος στο νοσοκομείο Άρτας και ο μεγαλύτερος είναι αξιωματικός στην αστυνομία εδώ στο αστυνομικό τμήμα Άρτας. Κατέβηκα αυτή τη στιγμή και ζητάω την ψήφο του Αρτινού πολίτη, γιατί θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή όσον αφορά εμένα προσωπικά, και συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση. Αν δηλαδή, γιατί τώρα επιλέξατε να είστε υποψήφιοι? Αν οι εκλογές γινόταν πριν 2 χρόνια, θα αρνούμουν σε οποιονδήποτε, και στον κύριο Τσιρογιάννη, για να είμαστε ειλικρινείς, και το έχω εξηγήσει αυτό στον Δήμαρχο, γιατί τότε είχα αναλάβει την διεύθυνση του Εργαστηριακού Κέντρου στα Τεχνικά Λύκεια. Ήταν μια νέα πρόκληση για μένα και έπρεπε να αφιερώσω πολύ χρόνο. Τώρα όμως, μετά από 2 χρόνια εμπειρίας στη νέα αυτή διευθυντική θέση και γνωρίζοντας αρκετά πράγματα και έχοντας τρώσει κάποια πράγματα και να γίνουν στο μέλλον, μπορώ να πω ότι έχω το χρόνο να διαθέσω στον Αρτινό πολίτη για να προσφέρω κι εγώ με τις όποιες δυνάμεις έχω για το κοινό καλό. Κύριε Ευαγγέλου, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος, είτε θέλει να ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή, είτε θέλει να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση? Πολλές φορές, και πιθανό να γίνω και λίγο μη αρεστός στον κόσμο, κάποιοι συμπολίτες μας μπορεί να πούν «καλό παιδί ο Δημήτρης, να τον ψηφίσουμε». Εγώ τους λέω, αν είναι να με ψηφίσουν επειδή είμαι καλό παιδί, δεν χρειάζεται να το κάνουν, γιατί πιστεύω ότι κάποιος σήμερα που θα ασχοληθεί με τα κοινά και θα διαχειριστεί τις τύχες και κυρίως τις οικονομικές του τόπου μας, θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά όπως είναι η ειλικρίνεια, όπως είναι η τιμιότητα και περισσότερα απ' όλα η ικανότητα και η εργατικότητα. Δηλαδή, δεν πιστεύω κάποιος να έβαζε στο σπίτι του κάποιον οικονομικό διαχειριστή μόνο και μόνο επειδή είναι καλός. Θα πρέπει να είναι και ικανός, θα πρέπει να είναι και έντιμος, θα πρέπει να είναι και ειλικρινής. Εγώ συναναστρέφομαι τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που ο κύριος Τσιρογιάννης μου έκανε την τιμή να με δειχθεί στο ψηφοδέλτιό του, με πολύ κόσμο, και πιστεύω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, να είμαστε έντιμοι απέναντι στον Αρτινό πολίτη, γιατί θα διαχειριστούμε τα χρήματά του, ουσιαστικά χρήματα δικά του είναι. Από τους φόρους παίρνουμε και θα διαχειριστούμε αν μας τιμήσουν με την ψήφο τους, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να τους λέμε αλήθειες. Δεν θα τους πούμε ψέματα για να υφαρπάξουμε την ψήφο, γιατί κάποια στιγμή μελλοντικά θα γυρίσει αυτό μπούμεραγκ εναντίον μας. Αν εκλεγείτε, ποιοι θα είναι οι στόχοι δικοί σας, γιατί έχετε ένα θεματικό πεδίο, έχετε μια θεματική ενότητα όπου θα μπορούσατε, ας πούμε, να ασχοληθείτε με δράσεις που αφορούν την παιδεία? Είναι μια θεματική ενότητα που σας ενδιαφέρει? Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, εγώ πριν 10 χρόνια ήμουν διευθυντής στην ΕΠΑΣ Φιλοθέης. Ανέλαβα ένα σχολείο με 58 παιδιά και με 3 άτομα προσωπικό.
Μετά από 3 χρόνια θητείας έφτασα το σχολείο αυτό το συγκεκριμένο στα 270 και με κάποιο περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό. Πριν 4 χρόνια έγινα, με τίμησε ο εκπαιδευτικός κλάδος και έγινα υποδιευθυντής του πρώτου υπαλλάρτας και αυτή τη στιγμή είμαι διευθυντής του πρώτου εργαστηριακό κέντρο. Ουσιαστικά το εργαστηριακό κέντρο είναι το κομμάτι εκείνο του επαγγελματικού λυκείου που εξυπηρετεί τις ανάγκες σε εργαστηριακές ασκήσεις των μαθητών κτλ. Στην όλη πορεία μου έχω δείξει ότι έχω κάποιες ικανότητες και μπορώ να καταφέρω κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι στα θέματα παιδείας θα μπορέσω να προσφέρω στον τόπο, γιατί και η προηγούμενη θητεία μου σε διάφορες θέσεις ευθύνης και η τωρινή μου ενασχόληση με το εργαστηριακό κέντρο έδειξε κάποια πράγματα που οι πολύ κοντινοί και οι μαθητές τα γνωρίζουν. Παραδείγματος χάρη, μέσα σε 2 χρόνια τα εργαστήρια, υπήρχαν 4 εργαστήρια στη Γραμμενίτσα και έπρεπε να μεταφερθούν στην Άρτα για να υπάρχουν κεντρικά και να υπάρχει ο έλεγχος και η υποπτία. Ναι. Αυτό το πράγμα έγινε μέσα σε 13 εργάσιμες μέρες. Και αυτό δεν έγινε από μόνο του, ότι το έκανα μόνος μου εγώ. Έγινε με την βοήθεια των συναδέλφων, έγινε με την βοήθεια των μαθητών, γιατί και οι μαθητές έβαλαν πλάτη και βοήθησαν. Έγινε και με τη βοήθεια όμως της Δημοτικής Αρχής. Και γι' αυτό στη Δημοτική Αρχή εγώ οφείλω πολλά πράγματα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα στα σχολεία. Είναι η Δημοτική Αρχή που πέρασε όλα τα σχολεία και συζήτησε με εμάς για τα τρέχοντα προβλήματα. Και αναγνωρίζοντας αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι το οφείλω στον κύριο Τσιρογιάννη να βοηθήσω για να επανεκλεγεί και αυτός για την επόμενη θητεία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, κυρία Βαγγέλου. Να σας πω και ένα τελευταίο. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω στην νίκη της... Της παράταξης Αρτινών Συνεργασία. Και ξέρετε, έχει χιλιοϋποθεί ότι η επιτυχία στην προσωπική μας ζωή και γενικότερα στη ζωή μας οφείλεται στο, το 80% οφείλεται στην θετική στάση που έχουμε απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή όσο πιο πολύ το πιστεύεις, τόσο πιο πολύ περισσότερες πιθανότητες έχει να γίνει πραγματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα γίνει πραγματικότητα και δεν θα γίνει μόνο για το δικό μας το καλό, για να γίνουμε εμείς, ας πούμε, και να πάρουμε κάποια θέση ή να πούμε ότι είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Αντιδήμαρχοι, να γίνει πραγματικά για το καλό του Αρτινού πολίτη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.